Ασχοληθούμε στο φινάλι του δευτέρου μέρους με το νομοσχέδιο που αφορά τα αδέσποτα. Έχει τεθεί σε διαβούλευση. Υπάρχουν ωστόσο έντονες αντιδράσεις και στις τάξεις των κυνηγών και στις τάξεις εκτροφέων. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Ανετάκη, είναι πρόεδρος Κρητικού Λαγωνικού Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ανετάκη. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το βήμα και την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και βέβαια ο κύριος Μανώλης Κουλάς, πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Κουλά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και για το βήμα που μας δίνετε. Κύριε Ανετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Είχαμε κάνει παρόμοια συζήτηση πριν από περίπου τρεις μήνες σε φιλολογικό επίπεδο. Τώρα θα μιλήσουμε επί συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων. Οι κεντρικές σας αμφιβολίες και οι ενδιασμοί και οι αντιρρήσεις σας πού εστιάζονται? Να σας πω καταρχήν ότι αυτά που διαβάσαμε στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα είναι μέχρι και τις 20 του μήνα προσδιαβούλευση, ξεπέρασαν και κάθε φαντασία που μπορεί να είχαμε. Δηλαδή, τις χειρότερες προσδοκίες που θα μπορούσε να έχει ένας κοινόφιλος. Εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμος ακόμη, δεν θίγομαι μόνο σαν κοινόφιλος, δεν θίγομαι μόνο σαν κυνηγός, θίγομαι και σαν πολίτης, διότι επιτρέψτε μου να πω όσο πιο απλά μπορώ ότι θίγει βασικές μας ελευθερίες πλέον. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, κύριε Ανετάκη. Να γίνω συγκεκριμένος. Καταρχήν να πω ότι το άρθρο 4 του Συντάγματος προβλέπει ισονομία μεταξύ των πολιτών. Αν δεν κάνω λάθος. Να πάμε λίγο στον κύριο Σκουλά και να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στον κύριο Ανετάκη. Κύριε Σκουλά, η ίδια ερώτηση και σε εσάς. Είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από περίπου τρεις μήνες. Τώρα έχουμε ένα νομοσχέδιο. Υπάρχει διαδικασία της διαβούλευσης. Υπάρχουν ωστόσο και αντιρρήσεις. Βέβαια, πραγματικά πριν λίγο καιρό τα λέγαμε. Δυστυχώς οι ενδιασμοί που είχαμε έγιναν πραγματικότητα. Υποβλήθηκε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο μας επιβεβαίωσε δυστυχώς. Δεν έλαβε υπόψη καθόλου τις θέσεις των κυνηγετικών οργανώσεων, ούτε των κοινολογικών ομήλων, κοινοφιλικών ομήλων, και επιβάλλει στηρώσεις κάθε. Πιστεύω ότι είναι μια μορφή, να το πω λίγο σκληρά, μια μορφή φασισμού. Δηλαδή όταν λες καθολικές στηρώσεις για όλα τα σκυλιά, είναι κάτι περίεργο, έτσι. Η δική σας πρόταση, θα επαναλάβω, υπάρχει στάδιο διαβούλευσης. Η δική σας πρόταση ποια θα είναι, κύριε Σκουλά? Η πρόταση δική μας είναι για τα δεσποζόμενα ζώα, αυτό που είχαμε πει και τότε. Όλα τα ζώα που είναι ταυτοποιημένα ηλεκτρονικά πρέπει να εξαιρεθούν τη στήρωση. Γιατί μπορεί να υπάρξει έλεγχος αυτά τα ζώα. Ανά πάσα στιγμή οι ελεκτικοί μηχανισμοί μέσω του τσιπ μπορούν να βρουν τον ιδιοκτήτη, μπορούν να ελεγχθούν. Αυτή είναι η θέση δική μας. Πρέπει να εξαιρεθούν όλα τα δεσποζόμενα ζώα που είναι ταυτοποιημένα ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Αυτή νομίζω η θέση. Μάλιστα. Υπάρχει αναβρασμός στις τάξεις μελών του κυνηγητικού συλλόγου? Υπάρχει δηλαδή μια κοινή γραμμή πλεύσης προς αυτή την κατεύθυνση που μας έχετε πει? Βέβαια, σήμερα ήρθε και από τη ΞΕ μια ενημέρωση ότι θα γίνουν διαμαρτυρίες όλη την Ελλάδα, πιστεύω. Ναι. Εμείς σαν πρώτος κυνηγετικός σύλλογος πήραμε μια πρωτοβουλία μαζί με τον πρώτο κυνηγετικό σύλλογο Χανίων. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις στο Ηράκλειο, στην Πατρίδα Ελευθερίας, την Κυριακή, σωστά. 12 η ώρα, 16 Πέμπτου. Θα γίνει στα Χανιά, στην πλατεία δικαστηρίων έξοδε της περιφέρειας, ναι, και στον Άγιο Νικόλαο. Θα γίνουν διαμαρτυρίες από τους συλλόγους του Λασιθίου. Μάλιστα. Βέβαια, ολοκληρώστε, κύριε Σκουλά, να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Ανετάκη. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα. Το βασικό σύνθημα είναι ναι στην ευζοία, όχι στην υποχρεωτική στήρωση. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα της διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ανετάκη. Πρόεδρος, θα επαναλάβω, του Κρητικού Λαγωνικού. Κύριε Ανετάκη, έχουμε 3-4 λεπτά. Ακούσαμε τις εκφράσεις.
Ακούσαμε τις εξετάσεις. Έχουμε δείξει και στην προηγούμενη Βέβαια, συζήτηση του κυρίου Σκουλά στο μέτωπο των στηρώσεων, υποθέτω. Έτσι, έτσι. Στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, είχαμε δείξει την κρισιμότητα του πληθυσμού της δικής μας ράτσας, του κριτικού λαγωνικού, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αν χάσουμε οποιοδήποτε ζώο από την γονιδιακή δεξαμενή, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, ακόμα και με εξαφάνιση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι πέραν όλων των υπολείπων ζητημάτων που θίξαμε έτσι επιγραμματικά, τίθενται και πολλές αντιφάσεις στο νομοσχέδιο και πολλά πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Εάν εσείς θέλετε να αναπαράγετε τον ένα και μοναδικό σκύλο με τον οποίο ζείτε μαζί στο σπίτι, αυτή τη στιγμή αναπαραγωγή, η άδεια αναπαραγωγής είναι τόσο μια τόσο δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, που και να θέλετε να είστε νόμιμος και να υπαχθείτε στην κατηγορία του επαγγελματία, ο οποίος είναι ο μόνος που θα επιτρέπεται να αναπαράγει σκυλιά, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο με τη μορφή που το διαβάζουμε τώρα. Δηλαδή, ερασιτεχνικά δεν μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή, δεν θα μπορείτε να έχετε σκυλιά εργασίας, τι είναι αυτά ποιμένες, διότι δεν θίγομαστε μόνο εμείς. Θίγονται και οι κτηνοτρόφοι, για παράδειγμα. Θίγονται και οι άνθρωποι που έχουν ένα σκύλο και ζουν μαζί τους στο σπίτι. Δεν μπορείτε να είστε νόμιμοι. Για να κάνετε αναπαραγωγή, πρέπει να χτίσετε ένα ξενοδοχείο. Αυτά ζητά ο νόμος. Δηλαδή, ναι, μεν. Πάμε να δώσουμε κάποιες λύσεις στο πρόβλημα των αδέσποτων. Μάλιστα. Και δημιουργούμε ένα σωρό άλλα προβλήματα στους δεσποζόμενους σκύλους και στους υπεύθυνους ιδιοκτήτες. Σε αυτούς που θέλουν να είναι νόμιμοι, Μάλιστα. δεν τους επιτρέπουμε να είναι νόμιμοι. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι πολύ απλό. Παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ. Ολοκληρώστε. Να κλείσουμε και είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, κύριε Ανετάκη, ολοκληρώστε. Ναι. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν πεταχτεί έξω από όλο αυτό οι κτηνίατροι, διότι το νομοσχέδιο είχε μεταφερθεί από το αγροτικής ανάπτυξης στο εσωτερικό, τεχνιέντος. Οι κτηνιατρικοί σύλλογοι έχουν εκφράσει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σας αναφέρω τις ενστάσεις τους. Ακόμα και ζωοφιλικά σωματεία και ζωοτέχνες. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη μερίδα κόσμου που ενίσταται. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και γνωρίζετε ότι και εμείς εδώ μεταφέρουμε τους ενδυασμούς, τις αντιρρήσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναδούμε. Είναι δυνατόν να οδετούμε σε ένα μη αρμόδιο υπουργείο για την ευζοία των ζώων. Κύριε Ανετάκη, κύριε Σκουλά, βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλά. Να είστε καλά, κύριε Ανετάκη.